την ώρα που το τοπίο αναφορικά με την επόμενη ημέρα στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι θολό. Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής έχει ξεκινήσει την περιοδία του από το νησί της Κρήτης. Ο κύριος Κουρουμπλής βρίσκεται στο στούντιο της Κρήτη TV. Κύριε Κουρουμπλή, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Από την ενημέρωση που έχετε μέχρι και αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο έχει βρει τους 6 τουλάχιστον προκειμένου να συνεχίσει το έργο της έστω και οριακά? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση επιχειρεί με τη γίνηση αυτή να κλείσει αυτή την εκκρεμότητα που προσπαθεί να αναδείξει ο κύριος Μητσοτάκης περί εμπιστοσύνης της κυβέρνησης. Και ενώ είχε όλη την άνεση να προχωρήσει, διότι τέτοιο ζήτημα τίθεται, αν ερχόταν ένα νομοσχέδιο στη Βουλή και δεν ψηφιζόταν, τότε δικαίως θα έπρεπε να μπει θέμα εμπιστοσύνης. Από τη στιγμή που λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν δεν μπορεί με την πρόταση Μομφής να ρίξει την κυβέρνηση, διότι έτσι πέφτουν οι κυβερνήσεις με βάση το Σύνταγμα και τα πολιτικά και κοινοβουλευτικά ιεωθώτα, ο Τσίπρας πήρε την πρωτοβουλία, όπως το κάνει συνήθως, και νομίζω έχει ευνηδιάσει τη Νέα Δημοκρατία, και θα δείτε ότι από την Πέμπτη το πρωί η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί πολιτική αφωνία από το αποτέλεσμα της Τετάρτης το βράδυ. Οπότε έχουν βρεθεί βουλευτές που θα στηρίξουν την κυβέρνηση. Δεν θα είχε πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία αν δεν ήταν σίγουρος ότι αυτό είναι δεδομένο. Ευφυδίασε πιστεύω την αξιωματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα λοιπόν θα συνεχίσουμε, γιατί υπάρχουν νομοσχέδια πολύ κρίσιμα τα οποία θα ξεδιπλώσουν τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, χθες και προχθές βρέθηκα με κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν στον ΕΦΚΑ και μου λένε ότι όλοι οι άνθρωποι που πήραν τις συντάξεις αυτής της περίοδου έχουν αυξήσεις. Πάνω από 620.000 άνθρωποι βλέπουν πλέον αυξήσεις. Αυτά που είπε η κυβέρνηση έχουν ουσία και περιεχόμενο. Λοιπόν, ήταν 4 χρόνια μια έντιμη συνεργασία, πρέπει να το ομολογήσω γιατί το έζησα στο Υπουργικό Συμβούλιο, με 2 κόμματα με διαφορετικές ιδεολογικές ταυτότητες. Κύριε Κουρουμπλή, οπότε συνεχίσει οριακά η κυβέρνηση μέχρι το τέλος της θητείας της? Θα σας πω, το κάναμε όχι για την πατρίδα και όχι να σώσουμε την παρτίδα, το κάναμε γιατί έπρεπε η Ελλάδα, μια χρεοκοπημένη χώρα, να βγει από αυτό το τέλμα. Τη βγάλαμε και αρχίζει σιγά σιγά έχοντας πολιτική σταθερότητα, που είναι η προϋπόθεση, φτάνουμε σιγά σιγά στην ανάπτυξη της οικονομίας. Και εδώ θέλω να στείλω και ένα μήνυμα σε παλιότερους συντρόφους μου, ότι πλέον αυτό το αναγκαίο κακό που έγινε τότε έχει κλείσει τον κύκλο του. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πεδίο ανοιχτό, οι δημοκρατικές δυνάμεις με την ευρεία έννοια να αναπτύξουν έναν δημιουργικό διάλογο, να απαλλαγούν και από αιμονές και από πικρίες και από υπερβολές που έγιναν στο παρελθόν, και να βρούμε έναν κοινό τόπο στα πλαίσια μιας προγραμματικής σύγκρισης, ώστε οι δυνάμεις αυτές πραγματικά να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια για να δώσουν ένα άλλο ποιοτικό περιεχόμενο. Οπότε οριακά μέχρι τον Οκτώβριο του 19. Δεν υπάρχει, από τη στιγμή που την Τετάρτη το βράδυ θα δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης, δεν θα τολμήσει κανείς, σας το λέω, η αξιωματική αντιπολίτευσή σας θα υποστεί πολιτική αφωνία. Διότι δεν έχει άλλους λόγους. Τι να πει, τι άλλο. Τι να επιστρατεύσει, ποιο επιχείρημα να επιστρατεύσει. Μα ότι μπορεί να προχωρήσει ακόμα μια κυβέρνηση για 10 μήνες με 150. Η Νέα Δημοκρατία, το μόνο επιχείρημά της μπορεί να είναι η κατάθεση πρότασης Μομφής. Το τολμάει? Δεν θα το τολμήσει ποτέ, γιατί θα κάψει τα πολιτικά της χέρια. Κύριε, να θέσω το εξής ερώτημα. Γιατί να μην προχωρήσει σε πρόεδρες εκλογές ο Πρωθυπουργός, από τη στιγμή που έχει τονίσει ότι θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες εκλογές, και μέσα από αυτή τη διαδικασία, πιθανότατα, από τη στιγμή που, όπως τονίζει ο ίδιος, θα κερδίσει τις εκλογές, να βγει να σας πω κάτι δυνατός και με μια διαφορετική σύνδεση. Είναι μια άποψη που πρέπει κανείς να την λάβει υπόψη του, έτσι πως την τοποθετείτε. Αλλά να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας να ρυθμίσουμε τις 120 δόσεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εκατομμύρια άνθρωποι θέλουν να πληρώσουν. Μου έλεγε ένας Ανογιανός προχθές, φίλος μου,
Λοιπόν, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, χρωστάω 10.000. Δεν μπορώ να τις πληρώσω εγώ σε 12 δόσεις. Και θέλω να μου κατασχέσουν τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, η κυβέρνηση θα κάνει αυτή τη ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση θα βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους. Χιλιάδες ανθρώπους. Πάνω από 1-2 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν τέτοιες εκκρεμότητες. Λοιπόν, έχει να καταργήσει τον υποκατώτατο μισθό και να αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Που αφορά χιλιάδες πάλι ανθρώπους και ιδιαίτερα νέους ανθρώπους. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά τέτοια θέματα τα οποία η κυβέρνηση θα ρυθμίσει και θα είναι μία περίοδος που θα ξεδιπλωθεί για τα καλά η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, θα αποτυπωθεί με εύγλυτο τρόπο και τότε ο ελληνικός λαός ήρεμα, τόσο τον Οκτώβριο του 19, θα κληθεί να αποφασίσει, να ψηφίσει και αν μεν θέλει να φέρει στην εξουσία την Αγία Οικογένεια, ας το κάνει. Υπάρχει βέβαια και το εξής σενάριο, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι ορισμένοι που τονίζουν ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν επιθυμεί η κυβέρνηση να περάσει τον σκόπελο της διαδικασίας της Τετάρτης, προκειμένου η καυτή πατάτα εντός εισαγωγικών της Συμφωνίας των Πρεσπών να περάσει στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όχι, ακούστε. Καταρχάς εμείς δεν δεχόμαστε, δεν πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός θα φέρει στην εξουσία τον Μητσοτάκη. Εγώ ειλικρινά σας το λέω και το λέω κατηγορηματικά, επειδή ξέρω πώς είναι η ψυχολογία των ανθρώπων, εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δεν ξεπερνάει το 28% με τίποτα. Γι' αυτό έχει και αυτόν τον εκνευρισμό στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης. Αν υπήρχε ένα κύμα, μια βουή, ένα ρεύμα, ο Μητσοτάκης θα ήταν μια ήρεμη δύναμη. Ο Μητσοτάκης κάθε φορά που μιλάει στη Βουλή καταλαμβάνεται από έναν πανικό, έναν εκνευρισμό, που είναι αποτυπωμένο στο ηχόχρωμα της φωνής του. Λοιπόν, όποιος το προσέχει το καταλαβαίνει. Καλά και ο Αλέξης Τσίπρας είχε έτσι μια δυναμική το 2015, αλλά μόνο ήρεμη δύναμη δεν ήταν στη Βουλή. Θα σας πω, για να απαντήσω στο κρίσιμο ερώτημα που πράγματι θέσατε. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι πολιτικός στοιχοδιώκτης. Δεν παίζει με τα εθνικά θέματα. Εμείς ξεκινήσαμε την υπόθεση αυτή και θα πάρουμε επάνω μας το κόστος. Γιατί αυτό είναι το συμφέρον της χώρας. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που προέρχομαι από το πατριωτικό Πασόκ, το πραγματικό πατριωτικό Πασόκ, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που δεν αρνήθηκα και δεν ξέχασα ποτέ τον ιδρυτή αυτής της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και θα είχα το θάρρος, γιατί κατάγομαι από μια οικογένεια πολύ ματωμένη, δεν θέλω να αναφέρομαι σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, αναγνωρίζω σε όλους τους Έλληνες τον πατριωτισμό με τον τρόπο του ο καθένας. Στο μέτωπο του Σκοπιανού η πλειοψηφία των Ελλήνων τι επιθυμεί, κύριε Κουρουμπλή. Ακούστε, αυτός ο πατριωτισμός όταν χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές, κάποτε οι Γρυβικοί έσφαζαν τους Μακαριακούς και οι Τούρκοι έμπαιναν στην Κύπρο. Και εγώ σας λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν λέω ότι το έκαναν. Είχαν μέσα του, πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο κάτι προσφέρω στην πατρίδα. Η πατρίδα όμως καταστράφηκε. Λοιπόν, ας είμαστε όλοι στα πλαίσια ενός μέτρου. Στο τι λέμε, ας μην μπαίνουμε στην λογική του διχασμού. Ο Τσίπρας ανέλαβε την ευθύνη να ολοκληρώσει αυτή τη συμφωνία, γιατί έτσι θα απαλλάξει τη χώρα από έναν ενδεχόμενο διαχρονικό μελλοντικά πονοκέφαλο μιας μεγάλης Αλβανίας στα βόρεια σύνορα της χώρας. Ο Πάνος Καμένος η χώρα σήμερα δεν κινδυνεύει πάντως από έβαλε στο τραπέζι τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Καμένος, ναι. Εντάξει, ο κύριος Καμένος αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη θέση. Είναι σε μια δύσκολη θέση. Γιατί πιστεύω έτσι πως το έβαλε το ζήτημα από την αρχή, έφερε τώρα τον εαυτό του σε πολύ δύσκολη θέση. Και εντάξει, καταθέτει διάφορες προτάσεις. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια λογική που μπορεί πραγματικά να φέρει τη χώρα σε ένα μεγάλο διχασμό. Ακούστε, η χώρα πονάει αλλού. Η χώρα είναι αστείο, είναι απαξιωτικό για την ιστορία αυτού του τόπου και του λαού να λέμε ότι κινδυνεύει από το κρατήδιο των Σκοπίων. Εγώ σας λέω, κύριε Παναγιωτόπουλε, απλά πράγματα. Αν τώρα που τελειώσουμε την εκπομπή βγούμε έξω και συναντήσουμε ένα Σκοπιανό και του πούμε, αδερφέ, δείξε μας λίγο το διαβατήριό σου. Τι γράφει το διαβατήριο? Μακεδόνας.
Τα προϊόντα τους τι γράφουν που εξάγονται ακόμα και στην Ελλάδα? Μακεδονικά. 140 χώρες τους λένε Μακεδόνες. Ο Τσίπρας τα χρεώνεται αυτά? Έγιναν επί Τσίπρα, επί ΣΥΡΙΖΑ? Αυτοί οι κύριοι μα που σήμερα θέλουν να επανέλθουν, που χρεοκόπησαν της... τη χώρα, αυτοί χρεοκόπησαν και το εθνικό αυτό θέμα. Κύριε Κουρουμπλή, ακόμα και τώρα για να κλείσουμε το θέμα του Σκοπιανού, που βρισκόμαστε στο στάδιο των διεργασιών, λίγο πριν η συμφωνία έλθει στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο κύριος Ζάεφ, αποκαλεί ακόμα και τώρα τους συμπατριώτες του Μακεδόνες. Ακούστε. Το τι προσπαθεί να κάνει και ο Ζάεφ, γιατί έχει τα προβλήματα που έχει εκεί, σημασία έχει ότι έπειτα από χρόνια η Μέρκελ προχθές μίλησε για Βορειομακεδόνες. Αυτή είναι η αλήθεια και όλος αυτός ο μύθος που προσπαθούν κάποιοι να πλάσουν περί μακεδονικής γλώσσας. Συγγνώμη λοιπόν, αφού θέλουν να μιλήσουμε για μακεδονική γλώσσα. Αν διαβάσουμε το βιβλίο «Τα μυστικά του Βάλτου» της γιαγιάς του κυρίου, του υπερπατριώτη κυρίου Σαμαρά, σε 100 μεριές μιλάει για μακεδονική γλώσσα. Ο αείμνηστος Αβέροφ μιλούσε για μακεδονική γλώσσα. Το 77 δεν θεωρούσαμε ότι δεν ήταν άξιο τον κόπο να τότε η κυβέρνηση να υποβάλει ενστάσεις στα Ηνωμένα Έθνη για τη μακεδονική γλώσσα. Και έρχεται αυτή η κυβέρνηση και στη συμφωνία, επιτέλους δηλαδή, να υπάρχει ένα μέτρο, γιατί το να υποτιμούν και την νοημοσύνη του κόσμου είναι προσβλητικό. Είναι πραγματικά προσβλητικό. Για να κλείσουμε, λέει η συμφωνία, κύριε νοτιοσλαβική γλώσσα. Το ξαναλέω, η συμφωνία μιλάει για νοτιοσλαβική γλώσσα. Όταν όλοι τους αναγνωρίζουν ως Μακεδόνες, όταν τα διαβατήριά τους είναι γράφουν για Μακεδονία. Σίγουρα υπάρχουν κάποια αστερίσκη στο μέτωπο της εθνότητας και της γλώσσας που έχουν πολλές παρερμηνίες. Αυτό μεταφράζεται στην πράξη. Ακούστε, η χώρα αυτή δεν έχει καταληφθεί. Έγινε μια συμφωνία. Ξέρετε, στην ιστορία των κρατών, των εθνών, μόνο όταν καταλάβεις μια χώρα της επιβάλλεις πλήρως τους όρους που θέλεις. Αλλά από εκεί και πέρα, η χώρα αυτή ξέρει και ο λαός αυτής της χώρας ξέρει. Ξέρουν ότι η μόνη χώρα που δεν τους υπονομεύει είναι η Ελλάδα. Ότι και η Βουλγαρία και η Σερβία και η Αλβανία με κάποιο τρόπο θα ήθελαν να διαλυθούν. Άρα λοιπόν θα είναι, η χώρα αυτή θα είναι ζωτικός χώρος οικονομικός της Ελλάδος. Λοιπόν, στις επόμενες ευρωεκλογές θα είστε υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω αν διαχρονικά η ψήφος στις ευρωεκλογές είναι και μία ψήφος διαμαρτυρίας για την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, είναι διαχρονικά. Είναι. Αλλά δεν το φοβάμαι εγώ αυτό. Όταν μου ζήτησε ο Πρωθυπουργός να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια, το σκέφτηκα και πήρα τις αποφάσεις μου. Του απάντησα ότι συμφωνώ και ξεκινώ τώρα μία περιοδία, γιατί θεωρώ ότι όταν ζητάς την ψήφο από κάποιους ανθρώπους μιας περιοχής θα πρέπει να τους επισκεφθείς, να μιλήσεις μαζί τους, με τους θεσμικούς τους εκπροσώπους, με τα τοπικά μέσα. Λοιπόν, αυτό έκανα για 5 μέρες στην Κρήτη. Θα γυρίσω όλη την Ελλάδα. Έχω τα αποθέματα δυνάμεων, το πείσμα, τη θέληση. Θα γυρίσω όλη την Ελλάδα. Θα μιλήσω με τους ανθρώπους. Θα ακούσω τους προβληματισμούς τους. Η Ευρώπη είναι σε ένα κομβικό σημείο, διότι δυστυχώς με τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, ανεξαρτήτου πολιτικής και ιδεολογικής τοποθέτησης, δέστε Γαλλία, Σαρκοζή, Ολάν, Μακρόν, τις διαφορετικές ιδεολογίες, με ίδιο πρόσημο όμως, νεοφιλελεύθερες πολιτικές, δεν απάντησαν στα ζητήματα της ανεργίας, της φτώχειας, της αναδιανομής του πλούτου. Και έτσι ο ευρωσκεπτικισμός υπονομεύει τη συνοχή της Ευρώπης. Θα είναι τραγικό, θα είναι εφιάλτης πραγματικός να γυρίσουμε στους εθνικισμούς της περίοδου του Μεσοπολέμου. Μάλιστα. Λοιπόν, πιστεύω ότι παίρνοντας πρωτοβουλίες με όλους τους συναδέλφους Έλληνες που θα εκλεγούν, θα βρούμε κοινό τόπο σε συζητήματα όπως είναι οι γερμανοκατοχικές εκκρεμότητες. Είναι λοιπόν μια σειρά τέτοια ζητήματα, οι μηχανισμοί δίκαιης αναδιανομής του πλούτου, γιατί πλούτος παράγεται, απλώς συσσωρεύεται εύκολα στους λίγους και απλώνεται η φτώχεια και η ανασφάλεια στους πολλούς. Λοιπόν, η διαπραγμάτευση από κοινού της τιμής των καινοτόμων φαρμάκων, για να τα κάνουμε προσιτά, ήταν μια πρότασή μου ως Υπουργού Υγείας του Συμβούλου Υπουργών της Ευρώπης. Και να πω και κάτι για την Κρήτη, όταν πήγα σε εκείνο το Συμβούλιο το πρώτο των Υπουργών, και επειδή εκεί είχαμε ένα θέμα για τη διατροφή, έβαλα το θέμα όχι της μεσογειακής διατροφής, της κριτικής διατροφής.
Είναι γνωστό αυτό και μπορεί να το δει κανείς και στο διαδίκτυο. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Κουρουπλή για την παρουσία σας σήμερα στο δελτίο μας. Καλή υπομονή, καλή δύναμη για τη συνέχεια. Που μου δώσατε να επικοινωνήσω με τους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ.